Η ΑΕΛ στο δεύτερο παιχνίδι της στο πρωτάθλημα της Football League παρουσίασε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την αναμέτρηση του προηγούμενου Σαββάτου κοντρα στον Βίζαντα και επικράτησε τις Βέρειας με σκορ 3-0. Αποτελεσματική, συγκεντρωμένη και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, η ΑΕΛ πήρε το πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα και κατέκτησε φυσικά τους πρώτους 3 βαθμούς στην κατηγορία. Στο πρώτο ημίωρο κιόλας του αγώνα, οι Βυσσινοί έδειξαν να κλειδώνουν το μάτς. Στο 22ο λεπτό, ο Κολοβέτσιος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κρις Κόλμαν, ενώ τα γκολ της ΑΕΛ διπλάσιασε ο Τσιμπάμπα 6 λεπτά αργότερα με σούτ εντός περιοχής. Η ΑΕΛ, έχοντας στο πλευρό της εκατοντάδες οπαδούς της που έδωσαν βροντερό παρόν στη Βέρεια, έφτασε και στην επίτευξη και τρίτου τέρματος στην επανάληψη. Συγκεκριμένα, ήταν το 61ο λεπτό του μάτς όταν ο Σεσίνια έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων. Οι οπαδοί της ομάδας της Σημαθίας από το 70ο λεπτό του αγώνα αποχωρούσαν μαζικά από το γήπεδο, καθώς έβλεπαν πως το σκορ ίσως να έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι οπαδοί της ΑΕΛ την ίδια ώρα έστειλαν το δικό τους πάρτι στην κερκίδα. Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το σφύριγμα της λήξης ο Κρις Κόλμαν, ο τεχνικός των Βυσσινοί, από το αποτέλεσμα και την εμφάνιση των παικτών του. Τέλος, αρκετά σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Κώστα Νεμπελέρα στο χθεσινό ματς στην Βέρεια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο πολύπειρος μέσος υπέστη θυλάση δεύτερου βαθμού στον οπίσθιο Μοιραίο και ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε περίπου ένα μήνα. Θυλάση πρώτου βαθμού υπέστη και ο Παναγιώτης Κατσιαρός, ενώ εκτός δράση για 2 με 3 εβδομάδες θα μείνει και ο Δημήτρης Κολοβέτσιος λόγω διάτασης των έσω πλάγιων.